Για χαρά και πάλι και θα μεταφερθούμε ξανά στο 1963, στο 10ο γύρο για το τουρνουά Αμερικής και θα δούμε μια παρτίδα που έφτιαξε μεταξύ του Μπόμπι Φίσερ και του Παλ Μπένκο. Να πούμε έτσι δύο λόγια για τον αντίπαλο του Φίσερ. Ο Παλ Μπένκο ήταν ένα δυνατό παίκτη τη εποχή εκείνη, όπω έκανε μια ραγδαία πρόοδο. Ε, όταν ξεκίνησε να παίζει σε τουρνουά και έγινε ο πρωταθλητής της Ουγγαρίας όταν έφτασε στην ηλικία των 20 χρονών. Πήρε τον τίτλο του Διεθνή Μέτρη το 1950 και το μεγαλύτερο του επίτευγμα ήταν ότι είχε λάβει μέρος σε δύο τουρνουά υποψηφίων το 1959 και το 1962. Και στα δύο αυτά τορνά έπαιζαν 8 από τους καλύτερους παίκτες που υπήρχαν εκείνη την εποχή. Ο Μπέγκο κατάφερε στο ένα να τερματίσει 8 και στο άλλο να τερματίσει 6. Πάμε να δούμε όμως τι έγινε σε αυτό το παιχνίδι μας που είναι στο τουρνουά ε, τη Αμερική το 1963. Λοιπόν, με τα λευκά έχουμε το Fischer και ο Fischer ξεκινάει παίζοντα ε4. Έχουμε g6 τώρα από τον Μπέγκο, η λεγόμενη μοντέρνα άμυνα. Δ4 από το Fischer, παίρνοντα περισσότερο χώρο στο κέντρο. Αξιωματικό ο g7, φιανκέτο λοιπόν. Η 3, Δ6. F4, η λεγόμενη ψεύδο αστριακή επίθεση. Ο Φίσερ δημιουργεί λοιπόν ένα πανίσχυρο κέντρο με αυτά τα τρία ε, πιόνια και ο Μπέγκο απαντάει παίζοντα ύπο στο F6. Ήπω στο F3 τώρα από τον Φίσερ και ροκέ από τον Μπέγκο. Εδώ η θέση αυτή λέγεται η λεγόμενη άμυνα του Πίρς, η αυστριακή επίθεση. Και έχουμε εδώ πέρα τον Φίσερ να παίζει τον αξιωματικό του στο ΔΕΛΤΑ 3 σχολιάζοντα ότι αυτή η κίνηση είναι μια βελτίωση απέναντι στην κίνηση αξιωματικό στο Ε2, κίνηση την οποία είχε παίξει ο, Μπένκο, ας συγγνώμη, ο, Φίσερ εναντίον του Κορτσνόη το 1962. Οπότε λοιπόν μια καλύτερη κίνηση σύμφωνα με τον Φίσερ, το αξιωματικό στο Δ3. Και εδώ πέρα συνήθω τα μαύρα παίζουν ύπο στο Α6. Υπό στο C6, ή ακόμα και σε 5. Ο Μπενκ όμω αποφασίζει να παίξει μια σπάνια κίνηση θέση αυτή και παίζει τον αξιωματικό του στο G4, καρφώνοντα τον ύπο που βρίσκεται στο F3. H3 τώρα από τον Φίσερ με επίθεση στον αξιωματικό και ο Μπενκ αποφασίζει να ανταλλάξει τον αξιωματικό του για τον ύπο στο F3. Μέχρι τώρα γνωστή η θεωρία, έχουμε ύπο στο C6 με επίθεση στο πιόνι στο Δ4 και ο Φίσερ. παίζει τον αξιωματικό του στο ε3, υποστηρίζοντας αυτό το πιόνι και αναπτύσσοντας το κομμάτι του. Λοιπόν, στη συνέχεια έχουμε ε5 από τον Μπέγκο, απλώ να φάει στο δ4 και να πυρουνίσει αξιωματικό και ύπο, μια και υπάρχει ο ύπο που υποστηρίζει το τετράγωνο δ4. Και εδώ πέρα σύμφωνα με το ε, αν τα μαύρα έπαιζαν τον ύπο τους στο δ7, τότε το ε5 των λευκών θα εγκλώβιζε κάπως τα μαύρα και θα έδινε επαβάζουμε στα λευκά. Κάτι που συμφωνεί ε, και ο υπολογιστή. Οπότε ο Μπέγκο, σε αυτή, ο Μπέγκο δεν έπαιξε πίσω τον ύπο του, αλλά έπαιξε ο ίδιο ε5 όπω είδαμε και έχουμε ανταλλαγή των πιανιών στο ε5. Και εδώ πέρα ο Φίσερ παίζει f5, Θέλοντα να παίξει G4 και G5, και αν τα καταφέρει, θα έχει μια πολύ καλή θέση, όπως και ο ίδιος είπε. Λοιπόν, στη συνέχεια έχουμε φάγμα στο F5 από τον Μπέγκο, μια κίνηση που δεν έχει παιχτεί έκτοτε. Σε μια ίδια παρτίδα που είχε παιχτεί το 2021 μεταξύ του Ντούμποφ και του Ιαννεπόμνηση, ο Νεπόμνηση τότε είχε παίξει τον ύπο του στο ΔΕΛΤΑ4, αλλά ο Ντούμποφ κατάφερε και κέρδισε το παιχνίδι. Και η αλήθεια είναι ότι το ύπο στο ΔΕΛΤΑ4, απειλώντα τη Λευκή Βασίλισσα, είναι η καλύτερη κίνηση ε, για τα μαύρα. Οπότε εδώ πέρα τα λευκά θα έπρεπε να βγάλουν τη Βασίλισσα, για παράδειγμα Βασίλισσα στο F2, που είναι η καλύτερη του κίνηση. Τα μαύρα μπορούν να παίξουν F5, θέλοντα να παίξουν Β4 κάποια στιγμή, να τον ύπο και γενικά το παιχνίδι παίζεται. Λοιπόν, αν για παράδειγμα τα λευκά φάνε τώρα στο G6, υπάρχει φάγουμε στο G6 ε, και υπάρχουν απειλέ εξαποκαλύψεω προ την ε, ε, Λευκή Βασίλισσα. Γενικά η θέση αυτή είναι μια χαρά για τα μαύρα τα λευκά δεν κερδίζουν κάτι λοιπόν αυτό βέβαια έτσι θα γινόταν εάν πεζόταν το δ4 από τον νεπο ε, όμως δεν παίχτηκε αυτό μετά ε, συγγνώμη ναι. Εδώ πέρα στο παιχνίδι μας είχαμε όπως είπαμε φάγωμα στο F5 από τον, όχι νέπος, ναι, από τον Μπένκο και εδώ πέρα ο Φίσερ έφαγε με τη βασίλισσά του. Εδώ ο σε σημείωσε ότι αν τα λευκά φάνε με το πιόνι, ε, τότε υπάρχει ε4 από τα μαύρα με πυρούνι αξιωματικό και Οπότε θα πρέπει να φαγωθεί αυτό το πιόνι. Παράδειγμα, ύπο τρώει στο ε4. Τότε τα μαύρα έχουν ύπο στο ε5 με απειλή στη βασίλισσα. Και μετά από την ενδιάμεση αυτή κίνηση με σάχ τρώγοντα τον ύπο στο, F6, βασίλισσα στο ε6, βασίλισσα τρώει στο τα λευκά θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την απειλή στη βασίλισσα του. Τα μαύρα στέκονται καλά, δεν έχουν κάποιο πρόβλημα. Μάλιστα απειλούν να φάνε και τον αξιωματικό ε, στο ε, ΔΕΛΤΑ 3 ε, και αν η Βασίλισσα δεν είναι σε τετράγωνον τον υποστηρίζει να χαλάσουν και την πιονοδομή των λευκών και γενικά τα μαύρα α, στέκονται αρκετά καλά σε αυτήν εδώ τη θέση. Γι' ε, αυτό λοιπόν ο Φίσερ ε, μετά από το φάγο στο F5 ε, σκέφτηκε ότι δεν θέλει να φάει με το πιόνι και αποφάσισε να φάει με τη Βασίλισσά του. Στη συνέχεια στο παιχνίδι μας έχουμε ύπος το Δ4 τώρα από τον Μπέγκο, σωστά, απειλώντας τη Λευκή Βασίλισσα. Και εδώ ο Φίσερ σχολίασε ότι ο Μπέγκο ήταν διαθέσιμος να θυσιάσει ένα πιόνι με σκοπό να διώξει την ισχυρή Βασίλισσα του Λευκού, βρίσκεται σε ένα ισχυρό τετράγωνο. Και ότι σκέφτηκε ο Γέλος εδώ πέρα ο Φίσερ, ε, να φάει το πιόνι με τη βασίλισσά του. Ε, το σκέφτηκε αλλά δεν το έπαιξε. Ε, δεν ξέρω πόσο σκέφτηκε ο Φίσερ. Για να δούμε τι θα γινόταν αν όντω το έτρωγε με τη βασίλισσα ο Λευκό, Για παράδειγμα έστω ότι η βασίλισσα τρώει στο ε5. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι μπορούσε να το φάει. Δεν υπάρχει κάποια αποκάλυψη για τα μαύρα εδώ πέρα που να του δίνει κάτι. Καλύτερη κίνηση για τα μαύρα, παράδειγμα, ύπο στο G4 με διπλή επίθεση στην λευκή βασίλισσα. Η βασίλισσα θα φάει στο G7. Αυτή είναι η καλύτερη κίνηση των λευκών, όσο και αν σα φαίνεται περίεργο. Δηλαδή, ο λευκό θα θυσιάσει τη βασίλισσά του ε, και θα κερδίσει. Υπόκλειο αξιωματικό το οποίο δεν είναι σε. αν το μετρήσουμε σε υλικό, η βασίλισσα αξίζει περισσότερο από έναν ύπο και έναν αξιωματικό, αλλά στη θέση αυτή είναι και η πρώτα στο υπολογιστή και τα λευκά μπορούν, να το, θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό και θα φτάναμε σε αυτήν εδώ πέρα τη θέση, όπου τα μαύρα έχουν βασίλισσα για αξιωματικό και ύπο. Ο υπολογιστή όμω δίνει ένα ελαφρύ προβάδισμα στα λευκά, επειδή προφανώ έχουν το ζεύγο των αξιωματικών και. Ε, ο Μαύρο Βασιλιά έχει κάνει ροκέ, και στην αδύναμη, θα λέγαμε, πτέρυγα ε, του Βασιλιά. Βλέπουμε ότι έχει δύο αδύναμα πιόνια εδώ. Αυτέ οι στήλε ε, είναι ανοιχτέ. εδώ πέρα ο Λευκό, κάτω από πιθανότητα, αν μπορούσε να κάνει ροκέ στην πτέρυγα τη Βασίλισσα, θα έχει και του δύο πύργου ενεργού. Και ίσω γι' αυτό ε, αυτή η θυσία τη Βασίλισσα ευνοεί τα λευκά. Ε, βέβαια, δεν ξέρουμε πώ είπαμε πόσο σκέφτηκε ο Φίσερ μακριά σε αυτήν την θέση, αν σκέφτηκε την ανταλλαγή τη Βασίλισσα, αλλά αποφάσισε να μην το παίξει. Και η αλήθεια είναι ότι σε ανθρώπου θα είναι δύσκολο κάποιο να σκεφτεί να παίξει κάτι τέτοιο, να δώσει τη Βασίλισσα του για αξιωματικό και είπε και να παίξει έτσι το παιχνίδι. Οπότε ο Φίσερ δεν έπαιξε αυτήν την κίνηση. Ε, μετά το ύπο στο Δ4 του Μπέγκοπ ε, ε, δεν έφαγε το πιόν και πήγε τη βασιλισσά του πίσω βγάζοντά την από τον κίνδυνο, πηγαίνοντά την στο F2. Λοιπόν, ε, Στη συνέχεια έχουμε ε, ύπο στο ε8 από τον Μπέγκοπ, βάζει ένα ακόμα αμυνόμενο στον αξιωματικό, στο G7, εφόσον χρειαστεί. Και ε, στη συνέχεια ο Φίσερ έκανε ροκέ στην πτέρυγα του Βασιλιά. Θα μπορούσε να έχει κάνει ροκέ στην πτέρυγα τη ε, Βασίλισσα, αλλά όπω ο ίδιο δήλωσε, θεωρούσε ότι το ροκέ στην πτέρυγα του Βασιλιά ε, θα έχει το Βασιλιά του πιο ασφαλή. Ε, με το μόνο μειονέκτημα είναι ότι τα πιόνα του θα μπορούν εύκολα να ε, προωθηθούν, μια και εδώ πέρα βρίσκεται ο Βασιλιά. Στη συνέχεια στο παιχνίδι μα είχαμε ύπο στο ΔΕΛΤΑ 6 από τον Μπέγκο. Ε, καλή ωραία κίνηση με την οποία τα μαύρα θέλουν να παίξουν ε, F5 και να ανοίξουν αυτήν εδώ την ε, στήλη. Ε, στην οποία βρίσκεται και αντίπαλη Βασίλισσα. Και η αλήθεια είναι ότι εδώ ο Φίσερ περίμενε ο αντίπαλό του δεν θα, το, δεν θα παίζει αυτή την κίνηση, αλλά θα παίζει το C6 ε, και μετά ο ίδιο θα μπορούσε να παίξει τον ύπο στο ε2. Ε, μια κίνηση μετά από την οποία σύμφωνα με το Φίσερ ο Μαύρο είτε θα πρέπει να ανταλλάξει τον καλό του ύπο με τον ύπο του Λευκού, ή θα δώσει την ευκαιρία στο λευκό ύπο να πάει στο G3 και από εκεί να έχει τη δυνατότητα να πάει είτε στο H5 είτε στο F5 και να γίνει και αυτό ένα πανίσχυρο κομμάτι, μια και δεν θα υπάρχει ποιον που θα μπορεί να τον διώξει. Ε, δεν έπαιξε όμω το C6. Εδώ πέρα ο Μπέγκο στη θέση αυτή, αλλά όπω ε, είπαμε, έπαιξε τον ύπο του στο ΔΕΛΤΑ 6 θέλοντα να παίξει F5. Εδώ πέρα ο Φίσερ παίζει τη βασίλισσα του στο G3. Ε, εφόσον έχει δημιουργήσει μια δυναμία στην πτέρυγα του αντίπαλου Βασιλιά, θέλει να ε, φέρει τα κομμάτια του προ αυτήν την πτέρυγα, να επιτεθεί στον αντίπαλο Βασιλιά. Ε, η αλήθεια είναι ότι ο υπολογιστή σε καλύτερη κίνηση προτείνει το να πάει ο ύπο στο δ 1 και τα λευκά συνεχίζουν έχοντα ένα σχετικά ελαφρύ προβάδισμα να συνεχίσουν την ανάπτυξή του θα, κατά πιθανότητα μπορεί και να κερδίσει κερδίσουν το παιχνίδι. Ε, αυτή είναι η πρώτη πρώτη του υπολογιστή. Ε, Κάπω θα σκεφτόταν ότι, OK, εφόσον έχω δημιουργήσει αυτήν την αδύναμη εδώ, καλύτερα να επιτεθώ. Αυτό που σκέφτηκε και ο Φίσερ. Οπότε έπαιξε τη Βασίλισσα ε, στο G3, καρφώνοντα και τον αξιωματικό στο G7. Ο Μπέγκο έπαιξε το Βασιλιά του στο G8, ξεκαρφώνοντα ε, το τα Βασιλιά. Και η Βασίλισσα πήγε στο G4. Βελτιώνει λοιπόν τη θέση τη Βασίλισσα του ε, ο Φίσερ, σταματώντα κιόλα όπω ο ίδιο δήλωσε το F5 ε, από τα μαύρα. Στη συνέχεια έχουμε C6 τώρα από τον Μπέγκο και εδώ φύσης σχολείς ότι η κίνηση αυτή είναι αρκετά παθητική και το καλύτερο σε αυτή τη θέση, κάτι με το οποίο συμφωνεί και ο υπολογιστής, όχι με τεράστια διαφορά βέβαια, αλλά καλύτερο ήταν το C5. Τέλος πάντων έπαιξε C6 εδώ ο Μπέγκο αντί για C5 και ο Φίσερ έπαιξε τη βασίλισσα στο H5 και εδώ πέρα υπάρχει μια απειλή για τον Λευκόν. Εάν τα μαύρα δεν προσέξουν, στο για παράδειγμα τα μαύρα παίζουν α6, τότε ο λευκό μπορεί να φάει τον ύπο στο Δ4 και εδώ πέρα τα μαύρα δεν μπορούν να φάνε πίσω. Εάν τα μαύρα φάνε πίσω το κομμάτι, τότε τα λευκά έχουν το ε5 με το οποίο απειλούν ταυτόχρονα και τον ύπο στο Δ6, αλλά ανοίγοντα αυτή τη διαγώνια του εξωματικού απειλούν και ματ στο H7. Και εδώ πέρα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν αυτέ οι απειλέ, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει και τι δύο απειλέ βέβαια ο μαύρο, θα παίξει τον ύπο του στο F5, όπου ο φυσικά θα φαγωθεί από την Βασίλισσα και μετά από το Βασίλισσα στο H4 που είναι εκείνη που ε, αντιμετωπίζει δωμάτιο, γιατί υπάρχει ακόμα αυτή η απειλή. Το παιχνίδι ε, θα συνεχιστεί. Τα λευκά απειλεί το ύπο του, αλλά θα παίξουν ύπο στο ε4 και έχοντα έναν ύπο παραπάνω έχουν καλύτερη θέση. Οπότε λοιπόν θέλει προσοχή μετά το Βασίλισσα στο H5 του Φίσερ. Και εδώ πέρα ο Μπέγκο παίζει το Βασίλισσα στο Ε8. Ε, κίνηση που δεν είναι καλύτερη για τα μαύρα. Ε, ο Φίσε σχολίασε ότι καλύτερο για τα μαύρα θα ήταν εδώ ε, να παίξουν ε, είτε το c5, που συμφωνεί μαζί του ο υπολογιστή και μετά από για παράδειγμα αξιωματικό τρώει στο Δ4. Τώρα τα μαύρα μπορούν να φάνε στο Δ4 και να απειλήσουν τον ύπο του Λευκού και μετά από ύπο στο Δ5 ε, το παιχνίδι συνεχίζεται. Δεν έχει ανοίξει αυτή η διαγωνία, δεν υπάρχει απειλή του Μάτου, το παιχνίδι συνεχίζεται. Επίση εκτό. Ε, Εκτός από το να παίξουν τον, ε, το ε, C5, τα μαύρα μπορούσαν να παίξουν και ύπο στο ε6, βγάζοντα τον ύπο τη από αυτή την απειλή. Ε, και στη συνέχεια ε, το παιχνίδι συνεχίζεται. Ε, Όμω, στο παιχνίδι μα δεν παίχτηκε αυτό. Όπω είδαμε, ο Μπένκο έπαιξε το βασίλισσα στο ε8. Και μπορείτε, αν θέλετε, να παγώσετε τώρα το βίντεο και να βρείτε ε, τη μοναδική ε, καλή κίνηση που δίνει ε, δυνατό προβάδισμα στον Φίσερ. Λοιπόν, εκείνη στην οποία και έπαιξε ο Φίσερ, είναι σχαρτή στο βρήκα, την πάνω που προσέχετε, είναι να φάει εξωματικό στο ΔΕΛΤΑ 4. Και όπως είπαμε, ε, εδώ πέρα τώρα δεν μπορεί να φάει ε, ο Μαύρος στο ε, ΔΕΛΤΑ 4, για τους λόγους που αναφέραμε. Στο παιχνίδι μας έφαγε στο ΔΕΛΤΑ 4 ο Μπένκο, απειλώντας και αυτός με τη σειρά του τον ύπο ε, στο C3. Και ε, εδώ πέρα μπορείτε να ξαναπαγώσετε το βίντεο και να βρείτε την εκπληκτική κίνηση, την μοναδική κιόλα κίνηση, που διατηρεί ε, την νικηφόρα θα λέγαμε, θέση για τα λευκά. Λοιπόν, συγχαρητήρια όσου βρήκατε αυτή τη θέση. Αυτή τη φορά η, θέση, ε, η κίνηση συγγνώμη, κελοθέση, η κίνηση δεν είναι το ε5, ε, διότι αν παιχτεί το ε5, τότε υπάρχει άμυνα για τα μαύρα. Ε, υπάρχει η άμυνα, υπάρχει το F5 κάτι που δεν υπήρχε πριν. Γιατί υπάρχει το f5, διότι τώρα ε, κλείνει η διαγώνιο αυτού του αξιωματικού, οπότε αντιμετωπίζεται το ματ και ταυτόχρονα ε, υπάρχει η απειλή στη λευκή βασίλισσα που κρέμεται. Οπότε ο λευκός είτε θα πρέπει να κινήσει τη βασίλισσα να την βγάλει από την απειλή ή να ανταλλάξει τη βασίλισσα. Και μάλιστα η καλύτερη ε, κίνηση, αδελφικά, Τανόντα να ανταλλάξει αλλάξει την οποία Βασίλισσα φυσικά ο Μαύρο θα φάει με τον ύπο του βγάζοντα την από την ε, θέση αυτή. Ε, ο Λευκό μετά θα βγάλει και αυτό τον ύπο του ε, από την απειλή και το παιχνίδι αυτό θα συνεχιστεί. Το υλικό είναι εισάξιο, είναι μια αρκετά εισάξια θέση. Λοιπόν, έτσι, οπότε λοιπόν το ε5 εδώ οδηγεί κατά πάσα πιθανότητα σε ισοπαλία. Δεν είναι το ε5, λοιπόν, η κίνηση που ψάχνουμε εδώ πέρα. Η κίνηση αυτή και συγχαρητήρια σα το βρήκατε γιατί είναι μια πραγματικά εκπληκτική κίνηση την οποία και έπαιξε ο Φίσερ. Είναι πύργο στο F6. Λοιπόν, μια ενδιάμεση, θα λέγαμε, κίνηση που δεν είδε ο Μπέγκο διότι σύμφωνα με το Φίσερ ο Μπέγκο περίμενε το Fischer ε, να παίξει το ε5 και μετά να καταλήξει στην θέση που δείξαμε προηγουμένω. Ε, ο Fischer όμω δεν έπαιξε το, το ε5, αλλά έπαιξε τον ύπο στο f6. Και εδώ πέρα για να δούμε τι συμβαίνει. Ε, αν τα μαύρα πουν, OK, θα φάω τον πύργο, τότε το υπάρχει το εξή. Τώρα υπάρχει το ε5, ανοίγοντα αυτή τη διαγώνιο. Και η αλήθεια είναι ότι είναι μάτι σε τι κινήσει, ό,τι και να κάνει ο μαύρο. Η καλύτερη κινήση για τα μαύρα που παρατείνει λίγο το. Αντί για δύο, το κάνει μα σε τρία, είναι να παίξει το ύπο στο ε4. Ο θα φάει τον ύπο, η απειλή του ΜΑΤ συνεχιζεται έτσι 8-6, μπλοκάροντας, αλλά η Βασίλισσα θα φάει και μετά ό,τι και να παίξουν εδώ τα μαύρα, παράδειγμα Βασιλιά στο 8, η επόμενη κίνηση είναι ΜΑΤ. Οπότε λοιπόν, ε, ο πύργο εδώ πέρα δεν ε, μπορεί να φαγωθεί. Ε, η καλύτερη κίνηση για τα μαύρα εδώ πέρα να παίξουν, ε, μια από τις καλύτερες τρεις που έχουν κινήσει είναι για παράδειγμα Ήπος στο F5 ε, και μετά από Βασίλισσα τρώει τον Ήπος ε, στο F5... Ε, απειλώντας να προχωρήσει το πιόνι και να απειλήσει πάλι με ματ. Εδώ πέρα ο μαύρο που απέξει η Βασίλισσα στο Ε6 και εδώ βλέπουμε ότι ο πύργο κάνει φοβερή δουλειά. Η μοναδική κίνηση λοιπόν για τα μαύρα θα ήταν αυτή. Οπότε μετά ο πύργο θα φάει την Βασίλισσα. Η Βασίλισσα θα πάει στο H5. Εδώ πέρα ο πύργο θα πάει στο F6. Οπότε, αν εδώ πέρα παιχτεί το ε 5 και ανοίξει διαγόνου, ο μάδο θα πάει στο ε 6 και θα αντιμετωπίσει έτσι το ματ, Αλλά είναι πίσω σε υλικό. Ο λευκό θα εκμεταλλευτεί την υπεροπλία που έχει και θα κερδίσει το παιχνίδι. Λοιπόν, στο παιχνίδι μα όμω, μετά το πύργο στο F6, δεν παίχτηκε κάτι από αυτά. Ο Μπένκο έπαιξε τον βασιλιά του στο G8, που είναι και αυτή πολύ καλή κίνηση. Σύμφωνα με τον Fischer, μάλιστα, είναι και αναγκαστική κίνηση. Όπω σχολεί ο σχολείο ο Fischer. Το, επειδή υπάρχει απειλή του ύπου, το να φαγωθεί ο ύπο ε, στο C3 ε, ε, δεν υπάρχει στο παιχνίδι, διότι υπάρχει το ε5 και πάλι έχουμε μάτι σε τρει κινήσει, δεν μπορούν να τη δράσουν τα μαύρα. Οπότε λοιπόν, Βασιλιά στο G8 η μοναδική κίνηση σύμφωνα με το Fischer που είχε ο Μπέγκο και τώρα ο Fischer παίζει το ε5 ανοίγοντα πάλι αυτήν, ε, ανοίγοντα την διαγώνιο και απειλώντα με μάτ. ανοιγοντα την διαγωνιο και απειλωντα με ματ Στη συνέχεια έχουμε H6 μπλοκάροντα αυτό το ματ. Δεν υπήρχε άλλη κίνηση για τα μαύρα. Και εδώ ο Φίσερ βάζει το τελευταίο καρφί στο φέρετο, θα λέγαμε, και παίζει το εκπληκτικό ύπο στο ε. Μην ξεχνάμε ότι απειλούνταν αυτό ο ύπο. Και με την κίνηση αυτή ο Μπέγκο εγκατέλειψε. Εδώ σύμφωνα με τον Φίσερ. Ο Μπέγκο είπε εδώ πέρα ε, ότι τα λευκά θα παίζανε κάτι άλλο. Ε, για παράδειγμα, ε, μια και κρέμεται αυτό ο ύπο, ότι τα λευκά θα τρώγανε τον ύπο που κρέμεται στο ε, ΔΕΛΤΑ 6, και μετά από για παράδειγμα, Βασίλισσα μπορεί να φάει στο Ε5, να έχουμε μια ανταλλαγή βασιλιστό στο Ε5. Ε, και θεώρουσε, ε, ε, εδώ πέρα ότι θα θεωρούσε ο Μπέγκο ότι εντάξει, εδώ πέρα απειλείται και ο πύργο των λευκών ε, και ο ύπο. Και μάλιστα η καλύτερη κίνηση εδώ πέρα για τα λευκά είναι να παίξουν τον ύπο και να πάνε τον ύπο στο Ε4. Οπότε μετά από το φάγωμα του πύργου να φάνε τον αξιωματικό και να φτάσουμε σε αυτήν Τη θέση, όπου τα λευκά έχουν προβάσμα, διότι έχουν ύπο και αξιωματικό έναντι πύργου. Τα μαύρα έχουν όμω ένα ψιόν παραπάνω. Και οκ, okay, σε αυτό το φινάλε, ε, ίσω ο Μπέγκο ότι θα μπορούσε να σταθεί και να παίξει εναντίον του Φίσερ για ό,τι καλύτερο μπορούσε να πάρει. Ε, Βέβαια, όμω αυτό δεν συνέβη, διότι όπω είπαμε ο Fischer δεν έφαγε τον ύπο που βρίσκεται στο Δ6 όπω είπε ο Μπέγκο, αλλά έπαιξε τον ύπο του στο Ε2. Και okay. για να δούμε γιατί εδώ εγκατέλειψε ο Μπέγκο. Έστω τώρα ότι για παράδειγμα τα μαύρα τρώνε τον πύργο στο F6, τότε η Βασίλισσα μπορεί να φάει στο H6 και ακολουθεί τι δύο κινήσει. Για παράδειγμα ύπο στο F5 μπλοκάροντα τον αξιωματικό, ο αξιωματικό τα φάει και ό,τι και να παίξει ο μαύρο, για παράδειγμα, με κινηση κίνηση Δ3, η Βασίλισσα στο H7 δίνει ΜΑΤ. Η καλύτερη κίνηση εδώ πέρα για τα μαύρα θα είναι να παίξουν το c5 και, μετά, και τώρα ο Μαύρος μπορεί να φάει τον πύργο στο δ6 και μετά από φάγωμα στο ε5 από την βασίλισσα και την ίδια ανταλλαγή βασιλισσών τα πράγματα είναι διαφορετικά διότι τώρα ο λευκός ε, ύπος δεν απειλείται δεν βρίσκεται στο 3 αλλά βρίσκεται στο ε2 οπότε ο λευκός πύργος μπορεί να κινηθεί και μάλιστα Τρώγοντα και το πιάνει στο έτσι και τα λευκά έχοντα παραπάνω υλικό, έχουν ένα παραπάνω ύπο, δεν θα δυσκολευτούν να κερδίσουν αυτό το φινάλε. Γι' αυτό λοιπόν ο Μπέγκο, μόλι είδε το ύπο στο ε2 από τον Φίσερ, εγκατέλειψε το παιχνίδι. Μια πάρα πολύ ωραία παρτίδα από τον Φίσερ, πραγματικά εκπληκτική, ειδικά η κίνηση με τον πύργο στο F6. Νομίζω μια κίνηση που δεν μπορεί να βρει κάποιο καθόλου εύκολα. Είναι η κίνηση που του που του σφράγισε, θα λέγαμε, την νίκη, διότι θεωρητικά κέρδιζε από πριν. Ε, Συγχαρητήρια λοιπόν στο Fischer, Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι ήταν, ήταν ο δέκατο γύρο. Ο Fischer είχε 10 στα 10 και επέμενε ένα ακόμα γύρο. Θα δούμε άλλη μια παρτίδα από το τουρνουά, που θα είναι και η τελευταία, για να δούμε κιόλα ε, τι συνέβη, ποια ήταν η τελευταία μάλλον, κατάταξη στο τουρνουά. Αυτά λοιπόν από μένα. Κάντε like στο βίντεο αν σας άρεσε, κάντε εγγραφή στο κανάλι όσο δεν έχετε κάνει και φυσικά αφήστε από κάτω τα σχόλια, κάντε και share το βίντεο και εμείς θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Να είστε όλοι και καλά, γεια χαρά!